παραμονή του αγώνα στις εγκαταστάσεις Mercedes Ηρακλείου. Εδώ βρέθηκαν ελληνικές επιχειρήσεις βίντεο στον τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων. Είδαμε προηγουμένως τους ανθρώπους της Λέσχης Αυτοκινήτου Βόλου, τον Δημήτρη τον Γαροφαλιά και τους υπόλοιπους, οι οποίοι είχαν κληθεί εδώ από τον ΑΟΚ, όπως και ο Κώστας Τσέτος της Αλφάλ Λιβαδιάς, για να αποτελέσουν τους ανθρώπους κλειδιά που θα ρύθμιζαν το αγώνα ώστε να έχει μια σωστή έκβαση. Τελικά τόσο οι καλεσμένοι, οι ψηλά υφιστάμενοι καλεσμένοι, όσο και η προσπάθεια του ΑΟΚ, δεν μπορεί κανένας να πει ότι πήρε 10 στα 10 αποτέλεσμα, 10 με τόνο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει όλοι προσπάθησαν για το καλύτερο. Ο Γιάννης Κατσανέβας ήταν εδώ με το Ford Escort Cosworth στην Α κατηγορία. Είχε έρθει βέβαια με στόχους ψηλά. Όμως άτυχη στιγμή μπροστά στην κάμερα των ελληνικών επιχειρήσεων βίντεο του στέρισε κάποια δευτερόλεπτα και από εκεί και πέρα περιορίστηκε στην κορυφή βέβαια της Α κατηγορίας, αλλά στην δεύτερη θέση είναι η Α. Βέβαια από την υπηρετική Ελλάδα είχαν κατεβεί αρκετά μεγάλα ονόματα. Εδώ το Α7 αυτοκίνητο των Γιώκα Σαματζίνα, ενόκλειο Williams, το οποίο έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα και στην κατηγορία του σαφώς. Ο Νίκος Φατζάκης εδώ με ένα VW Golf δεύτερης γενιάς ήταν από τα κριτικά αγωνιστικά πληρώματα που θα έδιναν πραγματικά ιδιαιτερότητα στον αγώνα, ομορφιά, όπως και το δίδυμο του Ρουσάκη, οι οποίοι βέβαια είχαν την άτυχη στιγμή, τους εγκατέλειψαν αρκετά νωρίς. Στον αγώνα βέβαια υπήρχαν και διεκδικητές του Peugeot Cup για το 1999 με τα δικά τους 106 Rally 16V. Μέσα σε αυτούς ξεχώριζαν τα δίδυμα των Κόκα Αθανασίου, των συντακτών του Auto Moto Sport. Σαφώς βέβαια τα δύο αυτοκίνητα τα οποία υποστήριζονταν από την Lion Ελλάς με οδηγό τον Μιχαλακάκη αντίστοιχα και τον Τσάδαρη. Στην εθνική κατηγορία αναμενόταν να γινόταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Βέβαια το αποτέλεσμα έκανε πολλούς από την Κρήτη να χαμογελάσουν και πάρα πολλούς από την Αθήνα να δυσαρεστηθούν και να στραβομουτσουνιάσουν, να το πούμε στην καθαρά ελληνική γλώσσα. Θόδωρος Γεωργιάδης εδώ, Απόστολος Μαραζλής με το δικό του Williams, ήταν και αυτοί εδώ στην διεκδίκηση μιας καλής θέσης στον συγκεκριμένο αμοιβό αγώνα. Όπως και να το δει κανένας, ειδικά τα πληρώματα τα οποία ήρθαν από την υπηρετική Ελλάδα είχαν έρθει σαφώς να καλύψουν κενά, να πάρουν βαθμούς για τις αντίστοιχες δικές τους κατηγορίες και κλάσεις. Είδαμε προηγουμένως ένα Saxo VTS του εκ Ελούντα Beach ορμόμενου Σκανδαλάκη, Γιώργο του Σκανδαλάκη, ο οποίος έχει αγωνιστική παρουσία με AX κατά το παρελθόν και εδώ το Megane του Σταρένιου.
μορφές κριτικών αγωνιζομένων, οι οποίοι έδιναν το αγωνιστικό παρόν και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, όπως είπαμε, το 1993 μέχρι το 1999, ο αγώνας του Ράλι Κρήτης δεν προσμετρούσε στο ασφάλινο πρωτάθλημα. Εδώ το αυτοκίνητο του Γιώργου. Του Συφναίου, όπως και να το δει κανένας, τα ψευδόνυμα κάνουν ζημιά πάντα. Γιώργος Συφναίος, Μαρία Κωνσταντινοπούλου, η θριαμβευτέ της εθνικής κατηγορίας στο Ράλι Αχαιώς, τον τελευταίο αγώνα ο οποίος είχε γίνει πριν από το Ράλι Κρήτης. Γιώργος Συφναίος βέβαια και Γιάννη Σωτηρίου εδώ. Γιώργος Συφναίος, ο οποίος κέρδισε ξανά την εθνική κατηγορία στο 21ο Ράλι Κρήτης με όλα τα πληρώματα της Ε μέσα, και ο Γιάννης ο Σωτηρίου εδώ. Είδαμε το αυτοκίνητο και το Δημήτρη το Βασιλάκη προηγουμένως. Πριν κλείσουμε τα πλάματα μας από τον τεχνικό έλεγχο, αλλάξαμε σκηνικό, περάσαμε στο Σερίτα Μπιτς εδώ στην αφετηρία. Αφετηρία Κυριακή πρωί τελικά στις 30... Σάββατο, συγγνώμη, στις 30 Οκτώβρη 1999. Κυριακή σαφώς, ο νους μας ήταν και στο Πόρτο Καρά, εκεί όπου διεξαγόταν το Rally Speed Βορείου Ελλάδος και όπου οι μισές ελληνικές επιχείρησεις βίντεο εντός εισαγωγικών ήταν εκεί, για να καλύψουν και το εκεί αξιόλογο rally sprint των ανθρώπων της ΕΛΠΑ Βορείου Ελλάδος, στο Πόρτο Καρά. Έτσι λοιπόν, κομμένοι στα δυο, ήρθαμε εδώ για το 21ο Ράλι Κρήτης, ένα αγώνα ο οποίος, όπως είπαμε, προσμετρούσε στο Πανελλήνιο Ασφάλιστον Πρωτάθλημα, σαν να μην μπορώ να λύσει το υπηρετικό. Και φεύγει το πλοηγό αυτοκίνητο της οργάνωσης με τα διακριτικό, βέβαια, τα διακριτικά του βασικού σπόνσορα της Daewoo Veneris και τον Γιώργο Ανταλουδάκη στο τιμόνι, παλιό αγωνιζόμενο αλλά και πρόεδρο, παλιό πρόεδρο του αυτοκινητικού ομίλου Κρήτης. Και ο Γιάννης ο Κατσανέβας βέβαια την ημέρα του αγώνα το πρωί, αυτή τη φορά όχι με πολιτικά, να το πούμε, εντός εισαγωγικών ρούχα, αλλά με την αγωνιστική φόρμα. Και το Ford Escort Cosworth S.A. Γρηγορία στα χρώματα της Corpi, όπως και για όλη τη φετινή χρονιά, αλλά αν δεν με πατάει η μνήμη μου και για την περσινή του 1998. Με έχοντας το μπάκι του συνοδικού, του γιο τον Νίκο τον Πετρόπουλο, και το Γιάννη το Ρουσάκη με καπέλο Άιρτον Σένα, ο νεαρός κριτικός, ο οποίος δίνει το αγωνιστικό παρόν με έναν γκολφ δεύτερης γενιάς χρόνια τώρα, εδώ, με τον Αντώνη το Ρουσάκη, εκμαλίων ορμόμενη αμφότερη. Κριτικά πληρώματα τα οποία διασκέδαζαν από το πρωί του αγώνα, δεν είχαν ούτε να κερδίσουν ούτε να χάσουν τίποτα. Εξάλλου το παιχνίδι πεζόταν διαφορετικά, αλλά και εκείνοι οι οποίοι είχαν έρθει εδώ για να χτυπήσουν τον αγώνα πάλι δεν είχαν να κερδίσουν ή να χάσουν τίποτα. Ήταν ήδη, είχαν ήδη διεκδικήσει για το 1999 την top κορυφή, οπότε εδώ θα έκαναν περισσότερο μία βόλτα επίδειξης και απόσπασης χειροκροτημάτων.
Ένας αγώνας βέβαια ο οποίος εκ των πραγμάτων γλιστρούσε πάρα πολύ, όπως αποδείχτηκε. Ένας αγώνας ο οποίος είχε 9 ειδικές διαδρομές, το είπαμε εξάλλου και προηγουμένως. Μοχός Καστέλη Μερτιά, Κρουσόνας και ξανά Μοχός Καστέλη Μερτιά και Κρουσόνας 2, 2 επί 4, 8 και το καλό χωριό μία φορά ήταν το puzzle των 9 ειδικών διαδρομών του 21ου Ράλι Κρήτης. Συγκεκριμένη βέβαια τόσα χρόνια από το λιμάνι του Ηρακλείου για τις ελληνικές επιχειρήσεις βίντεο, δεν πρέπει βέβαια κανένας να το ξεχνάει και προπάντων τα κριτικά πληρώματα, και αυτό το πράγμα μας το έχουν αποδείξει ότι δεν το ξεχνούν. Από το 1993 που σταμάτησε η εμπλοκή του συγκεκριμένου ραλί στο ασφάλτινο πρωτάθλημα, οι ελληνικές επιχειρήσεις βίντεο ήταν η μοναδική επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία τιμούσε με την παρουσία της και όχι μόνον το συγκεκριμένο αγώνα του ΑΟΚ. Και αυτό το λέμε διότι φέτος βέβαια που ο αγώνας ήταν αμοιβός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτου, ξανά θυμήθηκαν κι άλλοι με το συγκεκριμένο αγώνα και ξαναπλουτίστηκε ο αγώνας όχι μόνο με αγωνιστικά αυτοκίνητα και πληρώματα αλλά και με ανθρώπους του δικού μας συναφιού. Όπως και να το δει κανένας παρατά, αυτά τα 62 πληρώματα τα οποία δήλωσαν συμμετοχή στον ΑΟΚ δεν ήταν σαφώς τα των τελευταίων ετών 25-30, άντε 35, ήταν σαφώς περίπου τα διπλάσια, ήταν και τα πεζό μέσα στο σκηνικό και βέβαια εντάξει, ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν γενικά πλούσιος ως προς την παρουσία των αγωνιστικών πληρώματων. Πλούσιος ως προς τον κόσμο και αυτόν τον ενθουσιώδη κριτικό κόσμο, ο οποίος πραγματικά με το δικό του τρόπο έδωσε το αγωνιστικό παρόν και χειροκρότησε πάντα με το δικό του τρόπο. Τώρα, αν δεν ήταν μόνο χειροκρότημα και ήταν και κάποιοι πυροβολισμοί, αυτό ήταν μέσα στα πλαίσια του χειροκροτήματος. Τώρα βέβαια αν τα αποτελέσματα σαφώς είχαν βγει το απόγευμα και όχι στις 12 ώρα τη νύχτα το βράδυ, όλα τα άλλα θα ήταν ακόμα, μάλλον το σύνολο θα ήταν ακόμα πιο όμορφο από ότι τελικά, όπως εξελίχθηκε μάλλον τελικά στο τέλος του αγώνα το σκηνικό. Σαφώς βέβαια ο αυτογεννητικός όμιλος Κρήτης δεν φέρει κατά την προσωπική μας εκτίμηση ευθύνη σχετικά με το αν τα αποτελέσματα βγήκαν στις 12 ώρα τη νύχτα. Άλλοι ήταν οι παράμετροι και οι παράγοντες και εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Τέλος καλό, όλα καλά και αναμονή για το νυχτερινό τουλάχιστον προς τις 2 όπως έχει ακουστεί οι ειδικές διαδρομές Παλάδιο. Όπου εκεί πιστεύουμε και οι Κρήτες να έρθουν να δώσουν το αγωνιστικό παρόν. Έχουμε περάσει ήδη μετά την αφετηρία σε ειδική διαδρομή. Στην ειδική διαδρομή Κρουσόνας. Από την οποία βέβαια βλέπουμε τους πλήστους όσους κριτικούς οι οποίοι ήταν εδώ. Οι κάμερες των ελληνικών επιχειρήσεων βίντεο μας πάνε τα σαρδάμ καλά. Να σημειωθεί κάτι ότι το πλάνο από την περιγραφή σαφώς θυμίζει και περσινό πέρασμα. Ήταν και πέρυσι σε εκείνο τον πανέμορφο αγώνα τον οποίο είχε γίνει το 20ο Ράλι Κρήτης, όπου ήταν πιο σταυρωτός ο αγώνας και σαφώς ήταν πιο ξεκούραστος για πολλούς. Οι κάμερες των ελληνικών επιχειρήσεων βίντεο βρέθηκαν σχεδόν στο Άγιος Παρασκευής εδώ, στο 60 με 70% των ειδικών διαδρομών και προσπάθησαν για το καλύτερο. Θα το δείτε. Όπως σιγά σιγά καιρός είναι να μεταφερθούμε στο Μοχό, στην πρώτη ειδική διαδρομή, όπου εδώ έχουμε το πλοηγό αυτοκίνητο. We'll be right back.
Και αφετηρία για τους Γιάννη Κατσανέβα και Νίκο Πετρόπουλο και το Ford Escort Cosworth. Σηκώνεται η σημαία από το Α8 αυτοκίνητο. Οι Γιάννης Κατσανέβας και Νίκος Πετρόπουλος με το Ford Escort Cosworth θα κερδίσουν στους χρόνους της Α κατηγορίας. Θα είναι πρώτοι και συνάμα θα κερδίσουν και την Α8, μια κλάση η οποία δεν προσμετρούσε το μοναδικό Α8. Μάλλον υπήρχε και ο Γιώργος Καϊδατζής με τον Αντώνη του Γαριφάλι, ο οποίος εγκατέλειψε με το δικό του Cosworth. Κατσανέβας Πετρόπουλος, τελικά είπαμε, κέρδισαν στους χώρους της Α κατηγορίας, ήταν πρώτη και δεύτερη στην Ι-Α βέβαια. Έκδηλη γλίστρα βέβαια στον δρόμο και από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και πλήρωμα. Γιώργος Γαϊδατζής εδώ, Αντώνης Γαριφάλης, Ford Escort Cosworth στην Α8. Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, εγκατέλειψαν.
Θεριάκης Βλαχογένης με το Mitsubishi Charisma GT κέρδισαν στους χρόνους της Νία Αλφα, κέρδισαν και στην normal κατηγορία. Ηλίας Γιώκας, Γιάννης Σαμαρτζής εδώ στην αφετηρία της ειδικής διαδρομής με τον Ρενό Κλειό Βουίλιαμς. Θα κάνουν τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στους χρόνους γενικά της Α κατηγορίας και θα είναι πρώτη δηλητριώντας και πρώτη F2. Από εκεί δεν μπορεί, ρε. Έλα, αφετηρία λοιπόν και για τον Χρήστο Ελευθερίου με τον Παναγιώτη τον Αρβανίτη και το Opel Astra GSI. Προσπάθησαν για το καλύτερο, έκαναν τον 5ο καλύτερο χρόνο στους χρόνους γενικά της Α κατηγορίας και ήταν 4η δίλητρη και όντας 4η F2.
σύντομα. Δημάκης Βριώνης, VW Golf GTI, έκτη στους χώρους της Α και πέμπτη δίλητρη. Ενώ το δίδυμο των Γιάννη Ρουσάκη και Αντώνη Ρουσάκη με το VW Golf GTI δεύτερης γενιάς είχαν άτυχη στιγμή και εγκατέλειψαν. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην Νίκο Χατζάκη, ο οποίος με τον Παγιέρα του Πετρούτσου στον πάκι του συνοδηγού και ένα VW Golf GTI δεύτερης γενιάς έκαναν τον τέταρτο καλύτερο χρόνο γενικά στην Α κατηγορία και ήταν τρίτη δίλητη, τρίτη Α7. Άγιες Παρασκευές, η ειδική διαδρομή στην οποία, όπως είπαν τουλάχιστον οι ντόπιοι εδώ στους ανθρώπους των ελληνικών επιχειρήσεων Βίντεο, η άσφαλτος, ο τάπητας της ασφάλτου είναι από το 1936, εισηγείαν δηλαδή, 61 χρόνια πριν, είναι ένα μίγλι στράι. Διακόπουλος Βυσβήκης, Citroën ZX, 13η στους χρόνους Α, 7η δίλητρη. Και το δεύτερο κατά σειρά πλήρωμα που άγγιε το χορό των Κριτών ήταν η Ξηδάκης Καπετανάκης, με το ΣΕΑ την Πίθα. Έκαναν τον 8ο χρόνο στην νορμά κατηγορία και τον 5ο στα δίλητρα της ΝΙ βέβαια.
Τρίτο βέβαια κριτικό πλήρωμα, δεύτερο ως προς τα δηλωμένα σαν team του αυτοκινητικού ομίλου Κρήτης. Για τη γενιά σου Κατσανέβας βέβαια την Ερακλειώτης. Ξηδάκης λοιπόν, καπετανάκης, όπως είπαμε, σε την πίθα, στα χρώματα του Σεβαστάκη. Όπως και το 1998, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Γιώργος Σεβαστάκης, exclusive racing, αξιοσφαλή και βελτιώση αυτοκίνητο, απάνω στο αυτοκίνητο του Ξηδάκη. Παρουσία υψηλού αγωνιστικού σθένους, αυτή των Σταρένιου Χριστοδούλου με το Ρενό Μεγκάν, τους έχουμε γνωρίσει και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν και εδώ έδωσαν το γνωστό θέαμα το οποίο συνηθίζουν να δίνουν. Ήταν τρίτη στους χρόνους της νορμάλ κατηγορίας και τρίτη δίλητρη στην Ιτρία. Βέβαια με τα δεδομένα, όπως λέμε τα αποτελέσματα, μέσα στην E3 προσμετράει και το E4 αυτοκίνητο των Θεριάκη Βλαχογένη. Αν το δει κανένας πιο αντικειμενικά το σκηνικό, χωρίς να είναι μαζί η E3 με την E4, η Σταρένιος Χριστοδούλου ήταν μια θέση πιο βελτιωμένη. Ήταν δεύτερη δηλαδή στα δίλητα της νορμάλ κατηγορίας, όντας πίσω από τους Μάρας Λί Γεωργιάδη. Παράλληλα την εμπειρία του στα λάστιχα, όντας λαστιχάς ο Αποστόλης Μαρασλής, δεν απέφυγε και αυτό στα ποικίλα όσα γλιστρήματα στις ειδικές διαδρομές του αγώνα όμως. Μαζί με τον Θεσσαλονικιό Θοδωρή Γεωργιάδη και τον Ρενό Κλειό Γουίλιαμς, αν μη τι άλλο, έφεραν το κύπελο από το πιο ψηλό σκαλοπάτι εδώ στο 21ο Ράλι Κρήτης για την νορμάλ κατηγορία των 2.000 κυβικών εκατοστών. Ήταν δεύτερη στην Ι γενικά στους χρόνους και δεύτερη στην Ι3 Ι4. Όντας όμως πρώτη τυπικά στα 2.000 κυβικά εκατοστά της Ι. Έτσι λοιπόν, ο συμπαθής Αθηναίος οδηγός και ο συμπαθέστατος Θεσσαλονικιός συνοδηγός του, σαφώς εκτός από ευχαριστημένοι, έκανε να χαμογελάσουν και τους ανθρώπους της Ρίζλα, οι οποίοι τουλάχιστον για φέτος και σαν αναβάσει και στο ασφάλτινο πρωτάθλημα τους υποστηρίζουν απάνω στο πορτοκαλόχρωνο Ρενό Κλειό Γουίλιαμς. Βέβαια, να ακούσει ο Μαρασλής ότι είναι Αθηναίος, όντας Πειραιώτης και Γαύρος, ας πρόσεχε, εντάξει, Πειραιώτης λοιπόν και Θεσσαλονικιός, ό,τι χειρότερο, ό,τι καλύτερο δίδυμο. Για τη γλώσσα λέει την αλήθεια, Αποστόλη.
Κούτσο Κώστας εδώ σίδερο, ενώ πεζό 306S16, πέμπτη στους χρόνους γη και τέταρτη στην Ιτρία. Και να περάσουμε στον Νίκο τον Δανελάκη με τον Ιωαννίδη και το πεζό 205 GTI. Έκαναν τον τρίτο καλύτερο χρόνο γενικά στην Α κατηγορία και ήταν δεύτερη στην F2 και στους μεικτούς χρόνους που έβγαν τα κομπιούτερ του ΑΟΚ για τα 1600 και για τα 2000 κυβικά εκατοστά μαζί. Σκάλος Καρελόπουλος, Citroën Saxo στα 1600 κυβικά εκατοστά. Η προσπάθεια δεν είδε ολοκλήρωση, εγκατέλειψαν. Ενώ ο Χρήστος Ομπεκρής μαζί με τον Τζάκη και την Toyota Corolla FY92 ολοκλήρωσαν τη δικιά τους την προσπάθεια το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. 8η στους χρόνους γενικά της Α κατηγορίας και 6η στα αυτοκίνητα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά. Όντας 1600. Πιστός αγαλικά αυτοκίνητα, ο Γιώργος Καναδαλάκης, προηγούμενα χρόνια με το Citroën AX, φέτος εδώ εμφάνιση με τον Βέλη Βασάκη και ένα Citroën Saxo VTS.
Έκαναν τον 10ο καλύτερο χρόνο στην normal κατηγορία χρόνου στη ΣΝΗ και ήταν πέμπτη στα αυτοκίνητα των 1600 κυβικών εκατοστών. Και των 2.000 κυβικών εκατοστών. Διότι και στην normal κατηγορία η ΝΗ 2 τα 1.600 και η ΝΗ 3 τα 2.000 μετρούσαν ως προς την κατάταξη μαζί. Και επειδή όταν βλέπεις χειρόγραφα και αποτελέσματα μπορεί να πεις και τρελά πράγματα, λέγαμε λοιπόν ότι ο Σκανδαλάκης είναι μεν πέμπτος στους χρόνους της ΝΗ 2, η ΝΗ 2 η οποία προσμετρούσε μαζί με την ΝΗ 1. Να κάνουμε μία μνήμα για το Γκόλια και τον Δραγόνα εδώ, 7η στη ΝΗ και 3η στη ΝΗ 2, ΝΗ 1. Και για τους Κούλη Ζαφυρόπουλο με το πεζό 106 ραλί, έκτη στην ορμάλ κατηγορία και δεύτερη ΝΗ 1, ΝΗ 2. Ενώ ο Κόκας εδώ με τον Γιάννη τον Αθανασίου, το team του Automotive Sport με το πεζό 106 ραλί, γιατί πήκαμε εκεί πλέον, δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθεια και κατέληψαν. Έτσι λοιπόν το δίδυμο του πρώτου στην Ελλάδα σε κυκλοφορία αυτοκινητικού περιοδικού Automotive Sport τα βάλε κόντρα με ένα δέντρο, το επισκέφτηκε. Τελικά νίκησε το δέντρο. Πάλι καλά που και μέσα στη... Δεκατέσσερα αυτοκίνητα πεζό κατά ένα ξεραλί 16V, τα οποία μετέχουν στο πεζό ΚΑΠ, ήταν εδώ στο 21ο ράλι Κρήτης. Τη Φιέστα, όπως είδαμε προηγουμένως, άνοιξαν η Κόκας Αθανασίου και τώρα Χρήστος Κωνσταντίνο μαζί με τον Χατζη Θεοδωρίδη, με το δικό τους πεζό. Όμως και οι συγκεκριμένοι δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθεια. Εγκατέλειψαν ατυχώς και μάλιστα μπροστά στις κάμερες των ελληνικών επιχειρήσεων βίντεο. Θα το δείτε αυτό. Έλα σπώ! Είναι το γεφυράκι, αυτό ήταν αρκετά βρώμικο. Η άσφαλτος ήταν γλιστερή στο έπακρο. Δυστυχώς δεν βγήκε το 106 εκεί με τους Κωνσταντίνου Χατζή Θεοδωρίδη. Στυριόπουλος 30 φύλλο, πεζό 106 ραλί πάντα, 7η στους χρόνους της πεζό, του πεζό ΚΑΠ.
Εδώ η Κέσσαρ Ρένος και Αποστόλης Πάλας με το δικό τους 106 θα κάνουν τον τέταρτο καλύτερο χρόνο συγκεκριμένα για το Πεζόκαπ. Εδώ στο 21ο ράλι της Μεγαλόνησου. Αναγνωστόπουλος Στεργίου, πλούτης, πεζό 106 ραλί. Η τρίτη κατά σειρά εγκατάλειψη στο πεζό Cup. Εν συνόλο ήταν 5 τα αυτοκίνητα τα οποία εγκατέλειψαν. Μελισσανός από Παπαθανασίου εδώ με το δικό τους έκαναν τον ένα το χρόνο. Χατζόπουλος Σεβαστιανός Λιακούτσης, πεζό 106 ραλί πάντα. Έκτος χρόνος, εδώ, 21ο ράλι Κρήτης. Σεβαστιανός Λιακούτσης, ο οποίος τρέχει με τον Τάση του Καμπερίδη, με το Citroën Saxo VTS, σε επιλεκτικούς αγώνες στην άσφαλτο. Ήταν εδώ σε μπάκετ επίσης γαλλικού αυτοκίνητου, όπως είπαμε, με τον τριαντάφυλλο Χατζόπ. Όλα καλά. Και Κοντζάς Αθανάσου Λασιλίας, πεζό 106 ραλί, η τέταρτη κατά σειρά εγκατάλειψη από τα 14, όπως είπαμε, πεζό. Κυπριώτης εδώ, Παπαγιαννάκης, με το δικό τους 106 στην τρίτη θέση για το πεζό Cup, εδώ, στο 21ο ράλι
της Μεγαλονήσου. Ενώ το λαμιώτικο δίδυμο των Βασίλη Κούγια και Ηλία Κούγια, τον Ηλία Κούγια και Βασίλη Κούγια, και λάθος θα τυπώσαν τα έντυπά τους οι κριτικοί, πεζό 106 ρελί και αυτή 16 β. 8ος χρόνος στον αμοιβό αγώνα του Πανελληνιού Πρωταθλήματος Ασφάλτου. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη συμμετοχή της Lion Ελλάς Δημήτρης Μιχαλακάκης, έχοντας τον πάκι του συνεργού του Κάρα Θανάση, πεζό 106 ρελί και εδώ, δεύτερη στο συγκεκριμένο αγώνα. Μαυροϊδάκος, η πέμπτη κατά σειρά εγκατάληψη για τα πεζό των 16 βαλβίδων. Ενώ έχουμε περάσει στον Κλέοντα τον Ζαδέ και στον Νίκο τον Σταθερόπουλο. Προσπάθησαν για τον καλύτερο, έκαναν τον πέμπτο καλύτερο χρόνο και προηγουμένως είδατε τον Βασίλη τον Μαυροδόνη. Επειδή τώρα μου ήρθε. Βασίλης Μαυροδόνης, επίσημος δημοσιογράφος της FIA, FIA, ΕΛΠΑ, όλων των αγώνων αυτοκινήτου στην Κρήτη, διάσημος και όλα αυτά.
Ζαδές πάντα, εδώ με τον Νίκο Σταθερόπουλο. Το πεζό του συγκεκριμένο υποστηρίζει πεζό Κανέλλης. Το μόνο πεζό το πέρασε έτσι, βέβαια. Μόνο που πέρασε το πέρασε. Ενώ στο συγκεκριμένο αγώνα στο 21ο Κρήτης κέρδισε στο πεζό καπ οι Τσάδαρες Καφάουγλου. Κέρδισαν μάλλον οι Τσάδαρες Καφάουγλου με το δικό τους 106 ραλί. Αυτοκίνητο στα χρώματα των τεσσάρων τροχών. Τρία παιδάκια με το Zuma, Suzuki Swift, GTI, επίθεση κατά μέτωπο και εγκατάλειψη δυστυχώς. Ήδη έχουμε περάσει στα 1300 της Α κατηγορίας, στην Α5. Ίσως η πιο πολύ συζητημένη στο συγκεκριμένο αγώνα κατηγορία και κλάση. Η Α5. Ο Παχρονόπουλος Μανταλιωτάκης εδώ, πεζό 205 ραλί, 11ος χρόνος γενικά στους χρόνους Α και 4η στα 1300 στην Α5. Και ένσταση στις 1 η ώρα τη νύχτα, χωρίς όμως να έχει γίνει η πρόθεση της ένστασης και οι κανονισμοί απέρριψαν την ένσταση. Επειδή δεν είχε γίνει η πρόθεση της ένστασης.
Αργό πλήρωμα βέβαια στην ένσταση Παπαχρονόπουλου τη νύχτα ήταν το πατρινό των Σάκη Ξένου και Παναγιώτη Μαλιάρη. Σάκης Ξένος, ο οποίος κολλείται σαφώς λόγω της θέσης του στο ΔΣ του ΑΟΠ. Πάντως υπήρχε ένας έντονος εκνευρισμός γενικά στα πληρώματα της Α5 από λάθος κριτή στο Park Service 1. Ο Κώστας Τσέτσος όμως, ο οποίος ήταν ο συγκεκριμένος κριτής, σέρνει μια ιστορία στο χώρο και μια εμπειρία φοβερή. Είπε όμως συγκεκριμένα ότι οι δέοντες υπόλοιποι, οι οποίοι έπρεπε να τον βοηθήσουν, δεν του παρήξαν καμία απολύτως βοήθεια. Και όταν είσαι μόνος... Επετέθηκε και κέρδισε. Στην κορυφή ο Γιάννης Οχινίδης με τον Κώστα Δοσπίθα και το Suzuki Swift GTI. Τίποτα καλύτερο. Κορυφή στην Α5 στα 1300 και 7ος καλύτερος χρόνος γενικά στην Α κατηγορία. Ό,τι το δυνατόν καλύτερο μέσα στο 1999. Το πλέον πιθανότερο είναι ότι η κριτική Λιμνιός και Λαμπράκης με το πεζό 205 ραλί ζήλεψαν την δόξα ή την έξυπνη ιδέα Μπέρνς στο φετινό Ακρόπολης. Προτίμησαν να καπελωθούν από την αφετηρία με ένα λεπτό ποινή, όντας για να βάλουν όλα τα αυτοκίνητα των 1300 κυβικών εκατοστών μπροστά και να τα ελέγχουν ως προς τους χρόνους. Ό,τι το δυνατόν πιο έξυπνο. Βέβαια, ο Μπέρνς στο Ακρόπολης δεν το έκανε για αυτό το λόγο, απλώς και μόνο έβαλε σκούπες να του καθαρίζουν τον δρόμο. Έτσι λοιπόν η Λιμνιός με το Λαμπράκι έκανε τον ένα το καλύτερο χρόνο γενικά στην Α κατηγορία και τον δεύτερο στα 1300, όντας ταχύτερη μόλις ενός δευτερολέπτου των πατρινών Ξένου και Μαλιάρη. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Ξένος με το Μαλιάρη από κάποιο σημείο και μετά και από το Σαντένα αυτοκίνητο και μετά στην ειδική διαδρομή Καστέλη πήραν όλοι τον ίδιο χρόνο λόγω του ότι διεκόπη, ακυρώθηκε η συγκεκριμένη ειδική διαδρομή και ο εν λόγω και ο Λιμνιός με το Λαμπράκι. Πήραν μάλλον το χρόνο του Λιμνιού με το Λαμπράκι όλα τα υπόλοιπα πληρώματα της Α5. Τότε φαντάζεται κανένας τι μάχες γίνανε για τη συγκεκριμένη κατηγορία εδώ στο 21ο ράλι Κρήτης. Υφισταμένου ενός λεπτού ποινή θα υπήρχε και μάχη σαφώς με τους Χιονίδη Σπίθα από τους Λιμνιό και Λαμπράκη. Μαθιουδάκης εδώ με τον Αντζουλά του Λάντα Σαμάρα
έκτη στα 1300 της Α και 14ος καλύτερος χρόνος γενικά στην Α κατηγορία. Και πετούσεις εδώ Ζαχαριουδάκης, πεζό 205 ραλί. Πέμπτος χρόνος στα 1300 και 12ος γενικά στην Α κατηγορία. Βέβαια και πολλοί, επειδή θα σπεύσουν τώρα να σχολιάσουν και να πούνε ότι δέχτηκε εξωτερική βοήθεια το αυτοκίνητο του πετούσε με το Ζαχαριουδάκη, να πούμε ότι όταν αυτοκίνητο αγωνιστικό δέχεται εξωτερική βοήθεια για να μην εμποδίζει, επιτρέπεται, έτσι. Μην ξεχνάμε και τους κανονισμούς. Λέγαμε λοιπόν ότι η Λιμιός Λαμπράκης, εάν δεν είχαν την ποινή του ενός λεπτού, θα είχαν μια διαφορά της τάξης μόνον των 11 δευτερολέπτων, των 12 δευτερολέπτων από τους Χιονίδη. Σπίθα δηλαδή θα ήταν πιο έντονη η μάχη. Παρά τα αυτά έγινε μάχη στην Α5. Και οι κριτικοί τίμησαν τη μάχη, δεόντως, με τα ούζη, ρίχνοντας και χειροκροτώντας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στους Πατρινούς, Άκη Ξένα και Παναγιώτη Μαλιάρη. Πεζό 205 ραλί, 10ος χρόνος γενικά στην Α κατηγορία και 3ος καλύτερος χρόνος άνοντας ένα δευτερόλεπτο αργότερη τον Λιμιού Λαμπράκη εδώ στο 21ο ραλί Κρήτης. Ένα δευτερόλεπτο, μία θέση. Βέβαια ο Σάκης ο Ξένος, διακατεχόμενος από την μετριοπάθεια και το ήθος το οποίο τον διακρίνει, δεν έκανε on camera δηλώσεις, άφησε όμως να εννοηθεί, μάλλον το είπε, ότι δεν πρόκειται να ξανακατέβει ποτέ σε αγώνα της Κρήτης να τρέξει και πάνω απ' όλα το άγγισε βέβαια αυτό το οποίο πολλοί σκέφτηκαν, ότι αν εδώ πεζότανε η Α5 του φετινού πρωταθλήματος για το 1999, τι θα γινότανε. Το πατρινό πλήρωμα υποστηρίζεται σαφώς, υποστηριζόταν και στο συγκεκριμένο αγώνα όπως και σε όλους τους αγώνες που έχει κάνει μέσα στο 1999 από την εταιρεία αεριούχων ποτών της Πάτρας Lux Marlafecas. Επεδέθηκαν με τον δικό τους τρόπο και κέρδισαν τα 1300 της νορμάλ πλέον κατηγορία στην Ιένα. Οι Κατζούρης Μεσημέρης έκαναν και τον 4ο καλύτερο χρόνο γενικά στην Ιένα. Γιατί αν δεν το έχετε αντιληφθεί, αλλάξαμε σκηνικό, περάσαμε στα 1300 της νορμάλ κατηγορία. Χατζη Κωνσταντίνο Μουζάκης εδώ με τον δικό του 106 ραλί, 4η στην Ιένα και 1η γενικά στην Ιένα.
Ενώ η Σιώτης Γιορδαμπλής με το 205 ραλί έκαναν τον 6ο χρόνο και τις βούρες του σαφώς και τον 10ο καλύτερο χρόνο γενικά στους χρόνους της νορμάλ κατηγορίας. Προσπάθησε για ό,τι το δυνατόν καλύτερο ο Γιώργος Καστρινάκης μαζί με την συνοδηγό του Ρίντερ και με το πεζό 106 ραλί. Όμως εγκατέλειψε. Ρίντερ, Ράιντερ τώρα, όπως το θέλετε. Γιώργος Κατσούρης, Δημήτρης Τρυπιντής. Αφήνοντας το μπάκετ του πρωταθλητή Γιώργου Γκίκα, ο Δημήτρης ο Τρυπιντής, όντας και αυτός πρωταθλητής συνοδηγών, κάθισε στο δεξί μπάκετ του Κατσούρη με το ΣΕΑ την πίθα για ό,τι το δυνατόν καλύτερο για μια γρήγορη βόλτα. Τερμάτισαν σε μια κατηγορία και κλάση στην οποία το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν μόνο του, γιατί προέρχεται από το ενιαίο του Ιμπίθα. Παλιά 500 λοιπόν σιέρα του πρωταθλητή της νορμάλ κατηγορίας Αρβανιτάκη. Χρόνια τώρα στα χέρια του Αδάμ του Κουκλινού, τα τελευταία μάλλον χρόνια, όπου εδώ μαζί με τον Γιάννη Τρεπανάκη και την πισωκίνητο, όπως είπαμε, Σιέρα, προσπάθησε για το καλύτερο στην εθνική κατηγορία. Ήταν μόνος του στην κορυφή της Ε12 στα αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά καθοστά και έκανε τον 7ο καλύτερο χρόνο στην Ε, όντας καλύτερο χρόνο και βάζοντας πολλούς από αυτούς που στοιχισμάτιζαν στον τεχνικό έλεγχο ότι ο αδερφός του, ο Γιώργος ο Κοκκλινός με την ασκόνα θα τον ανάψει φανάρια, να χάσουν τα στοιχήματα με την πύρα και η Σιέρα να βρεθεί ένα σκαλοπάτι πάνω, όπως ήταν η φυσική της τοποθέτηση τουλάχιστον. Ένα αυτοκίνητο το οποίο σαφώς μπορεί μεν να έχει τη δύναμη, αλλά είναι φοβερά δύσκολο οδήγητο. Thank you.
Αντώνης Κομμαγιστής, Μανώλης Ψαράκης, Ρενό 5 GT Turbo. Μία από τις εγκαταλείψεις εθνικής κατηγορίας. Ευτυχώς στην εθνική κατηγορία οι εγκαταλείψεις ήταν περιορισμένες. Ήταν μόνο τρεις. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στον έτερο των αδελφών. Ο Γιώργος Κουκλινός εδώ με τον Αποστολάκη και την Opel Ascona άνοιξε το χώρο στα δίλητρα, τα οποία και κέρδισε στην ε11. Έκανε δε τον 8ο καλύτερο χρόνο γενικά στην εθνική κατηγορία. Τα δίλητρα αυτοκίνητα, τα οποία μετρούσαν μαζί με τα 1600 κυβικά εκατοστά, ε11 και ε10. Αρτέμ Σιδαρένιο, Χρήστο Τσικίτικο, Ford Escort RS. Τέταρτη θέση στα δίλητρα και ενδέκατη χρόνη στου χρόνου γενικά τη εθνική κατηγορία. Ενδέκατο χρόνο. Ford Escort RS 2000 όμως υπήρχε για τους Κώστα Χατζηδάκη και Γιώργο Λιτίνα. Έκαναν τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στα δίλητρα και τον ένατο γενικά στους χρόνους της εθνικής κατηγορίας. Mm-hmm.
Εδώ κίτρινο που είναι. Ξηρός Πακιουφάκης, Opel Ascona, μία από τις τρεις εγκαταλείψεις της Epsilon. Βέβαια, το συγκεκριμένο πλήρωμα τέθηκε τελικά εκτός αγώνα, δεν εγκατέλειψε. Στη Μυρτιά 2 δε μέσα στην ειδική διαδρομή, ενώ είχαν περάσει τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, συνέχιζε το συγκεκριμένο πλήρωμα μόνο του, χωρίς να έχει περάσει ο αυτοκίνητο της οργάνωσης, όντας αντιμέτωπο με πάσης φύσεως γιοταχή αυτοκίνητα, τα οποία είχαν υπολογίσει ότι τελείωσε ο αγώνας. Και φυσικά, όταν οι θεατές δεν σέβονται κανονισμούς και ουραγά αυτοκίνητα, τα οποία σαφώς δεν είχε περάσει, είχε καθυστερήσει για τον ΑΒ λόγο. Από εκεί και πέρα, το προαναφερόμενο πλήρωμα έπαιζε τη ζωή του, όπως και να δει κανένας. Εδώ, Νεκτάριος Δασκαλάκης, Γιάννης Γεωργαντονάκης, Αλφασούντ 1500 κυβικά, 100. Τρίτη θέση στα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν 1300 έως 1600. Και 10ος καλύτερος χρόνος στην Έψιλον. Νεκτάριος Δασκαλάκης, Αλφασούν 1500 κυβικά, 100, είναι η παλιά, σαφώς το Δημήτρη του Βασιλάκη. Και εδώ βέβαια, από ό,τι βλέπουμε από τις σημειώσεις μας, να πούμε ότι τα 1600 κυβικά Ε10 προσμετρούσε μαζί με την Ε11 με τα δίλητρα. Η τρίτη θέση λοιπόν των Δασκαλάκη, Γεωργαντονάκη, ήταν στα δίλητρα αυτοκίνητα. Ε10 και Ε11 μαζί. Ενώ η Ε1, τα αποτελέσματα βάσει των αποτελεσμάτων του ΟΚ ήταν μόνο τους σαν Ε9. Συμπλήρωνε, έκλεινε και είχε δικιά της λίστα αποτελεσμάτων. Δασκαλάκης λοιπόν, Γεωργαντονάκης, με την Αλφασούντ των 1500 κυβικών εκατοστών, έκανε το τρίτο καλύτερο χρόνο στα δίλητρα αυτοκίνητα. Μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά. Ριτσόπουλος Κοκόνης στο Γιώτα Κορόλα GT, δεν εμποδόθηκε η ολοκλήρωση της προσπάθειας του δίδυμου Εκκιάτου Ορμόμηνου, οι οποίοι ήρθαν εδώ, έφαγαν καλά, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθεια, εγκατέλειψαν.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στον Παρθενιάδη και στον Αργυρό με την αλφα σούν των 1300 κυβικών εκατοστών και των 140 συν ύπων. Αυτοκίνητο Εξπεράκης, παλαιό διαμάντι της πίστας της Τρίπολης και όλα αυτά αν δεν με απατάει η μνήμη μου σαφώς. Και ο Παρθενιάδης ανατάραξε. Τα λιμνάζοντα νερά εδώ επειδή έκανε πρωταθλητάς και όχι μόνο να στεναχωρηθούν και πήρε τη δεύτερη θέση στα 1300 κυβικά εκατοστά όντας πίσω από έναν απόλυτο Γιώργο Συφναίο και έκανε και τον δεύτερο καλύτερο χρόνο στους χρόνους της εθνικής κατηγορίας. Αυτό ήταν που τάραξε κάποιος. Εκτός από αυτούς που τάραξε και στραβομουτσουνιάσανε, ταράχτηκε και ο Γιάννης ο Σωτηρίου. Δεν τηλεφώνησε στη μαμά του να πει το πρόβλημα, γιατί δεν ήταν εκεί να τον πάρω συνέντευξη και δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει στη μαμά του να πει ότι είχε ταραχτεί και αυτός, αλλά Γιαννάκη, εμείς είμαστε φίλοι του ΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Και πάνω απ' όλα εσύ με το Ταλμπό Σαμπά Αραλή, το οποίο βέβαια το συναντάς στα χέρια τα δικά σου, το συναντάω και κάποιος στα χέρια τα δικά σου, το συναντάω και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Έχεις μάθει να κερδίζεις στην άσφαλτο χρόνια τώρα, δίνοντας θέαμα και παίρνοντας χειροκροτήματα. Τώρα τα περιγραφείων και χαρτιών δεν θέλω να πιστεύω ότι τα σκέφτηκες, ας μην ήμουν εκεί έτσι. Δημήτρης Βασιλάκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Suzuki Swift GTI περιορίστηκαν στον τρίτο χρόνο γενικά στους χρόνους της εθνικής κατηγορίας και τον τρίτο στα 1300, όντας έχοντας πρόβλημα το προηγούμενο βράδυ. Πάντα ο Δημήτρης ο Βασιλάκης το προηγούμενο βράδυ θα έχει και ένα πρόβλημα το οποίο θα το λύσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και την επόμενη μέρα θα πάει κόντρα στα χρονόμετρα στο Ράλι Κρήτης. Φέτος όμως, πραγματικά, αν δεν τον πρόεδρε το συγκεκριμένο μηχανικό πρόβλημα, θα είχε σαφώς καλύτερη θέση, ίσως να ήταν και η βασική του κόντρα με τον Παρθενιάδη. Και τότε όσα άκουσε ο Παρθενιάδης, θα τα άκουγε ο Βασιλάκης βέβαια. Τώρα ποιος είναι μετά εδώ? Ο Λούρμπαν. Όχι, ο Κουτλέγης είναι μετά εδώ. Το Μικούπρο. Βέβαια να μας επιτραπεί και λίγο χιούμορ, επειδή τόσα ακούστηκαν, εκτός από την Α5 δηλαδή, το σκηνικό μεταφέρθηκε μετά στην Ε9, στα 1300 Α και Ε. Το σκηνικό λοιπόν λέει ότι θα μπορούσαν όλοι οι κριτές, οι κριτικοί οι οποίοι ήταν στα φλάιν όλων των ειδικών διαδρομών να είναι πρώτα ξαδέρφια τόσο του Παρθενιάδη όσο και του Βασιλάκη. Και έτσι πιθανόν να κέρδισαν. Είμαστε σοβαροί τώρα. Άντε μάθετε και τίποτα πρωταθλητές να χάνετε, ας πούμε. Εδώ λοιπόν ο Γιώργος Συφναίος ταρακούνησε πάλι τους πρωταθλητές. Έλειπε ο σπορκάστερ του ΑΟΠ να εξάρει το ήθος των εντός εισαγωγικών πρωταθλητών. Όμως ο Γιώργος Συφναίος, Λούρμπας κατά τον αγώνα, με τη Μαρία την Κωνσταντινοπούλου και το μίνι των 1300 κυβικών εκατοστών. Σε γραφόμενα θα βάζαμε μια παρένθεση και θα λέγαμε ένα σικ. Κέρδισε τα 1300, αλλά δεν είναι αυτό. Κέρδισε την εθνική κατηγορία. Τώρα, αν ο Συφναίος κατάγεται και αυτός από την Κρήτη και ήταν στα φλάι κριτικοί κριτές πρωτοξεδέρφια και του εν λόγω, τότε τον πλημοδοτήσανε και τον εν λόγω. Αλλά αυτός έχει συγγενείς στην Πάτρα, όπου και εκεί κέρδισε και ήταν οι πατρινοί κριτές στα φλάι πρωτοξεδέρφια.
Σοβαρευτείτε γιατί μας πήραν είδηση. Μαλλιοκούβαρα και όχι μόνο κατά συμφραζόμενα των κριτικών θεατών, οι οποίοι πραγματικά το χειροκρότησαν όσο έπρεπε. Μπράβο. Είχε πει από την Πάτρα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι στην Κρήτη να τον πάρω μια συνέντευξη την ώρα που θα τηλεφωνάει στη μαμά του. Ο Γιάννης Σωτηρίου όμως ήταν εδώ μόνος του. Εγώ ήμουν περίπου τα 1200 μίλια μακριά στο Πόρτο Καρά. Γιάννης Σωτηρίου, Γιώργος Χατζάρας, Πεζό Ταλμπό Σαμπαραλή. Αυτό το Πεζό πώς μου ήρθε. Είναι από το Πεζό Ταλμπό Σπο. Ταλμπό Σαμπαραλή λοιπόν, 1300 κυβικά εκατοστά, πέμπτη θέση στην εθνική κατηγορία, πέμπτος στην Ε9. Δεν ήσουν και στην ημέρα σου, Γιαννάκη. Προσπάθεια σαφώς τον Γιάννη Σωτηρίου και τον Γιώργο Χατζάρα, υποστήριξη η Αλουμινάλ, όπως και στο πατρινό ραλί. Είδες, Γιαννάκη, όταν λέω τους σπόνσορες πόσο χωρίς αρδάμ τους λέω, Τώρα, εάν είναι δυνατόν, εάν από εκεί κάτω μας είδες εδώ πάνω, ας πούμε, έχεις μάτι αετού, ε. Και ενώ κορνάριζες και άραβες φώτα και όλοι αυτοί χειροκρότησαν και γελάγανε και το χαιρόντουσαν και εσύ το χαιρόσουν γιατί είσαι φίλος του ΑΟΚ, το βράδυ εκείνες εκεί τις κραυγές γιατί τις πέταγες. Άντε πάρε τώρα τα χειροκροτήματα του κόσμου, ας πούμε, αυτά τα οποία αξίζει. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να κλείσουμε το παζλ του αγώνα του 21ου ραλί με τον Ανδρίτο Θεοδόση και το Χαλκιαδάκι Suzuki Swift GTI. Έκτος χρόνος, χρόνος τεχνικής κατηγορίας, έκτος καλύτερος χρόνος γενικά και στα 1300, αυτά τα πολυσυζητημένα 1300 της Ε, αλλά και τα πολυσυζητημένα 1300 της Α. Έκλειψαν την παράσταση τα 1300 εδώ στο 21ο ραλί Κρήτης. Το αμοιβό αγώνα του ασφάλτου πρωταθλήματος για το 1999 με το υπηρετικό ραλί. Βέβαια, μετά τον Ανδρή, μην βιαστείτε, υπάρχουν δύο αποκλειστικές δηλώσεις ελληνικές επιχειρήσεις βίντεο, δύο ατάκες στην τηλεοπτική ορολογία, οι οποίες φανερώνουν το πάθος που υπήρχε για τον αγώνα. Μείνετε μαζί μας. Thank you.
έτσι. Ναι. Εδώ που κάτω. Είπαμε μη φεύγετε, υπάρχουν δηλώσεις. Ε. Μια ειδική πριν από το τέλος. Πες μας πώς φάνηκε μέχρι τώρα ο αγώνας και αν αντιμετώπισες κάποια προβλήματα. Είχαμε κάποια προβλήματα το πρωί. Μιλάς για ένα τατακέ που έγινε στην πρώτη. Ένα τατακέ και κάτι άλλα μηχανικά. Αλλά το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ και κοιμηθήκαμε σήμερα. Καλή συνέχεια. Ηλία, σου μια ειδική πριν από το τέλος. Μέχρι τώρα πώς πήγε ο αγώνας, για πες μας λίγα λόγια. Ήταν λίγο κουραστικός. Είχε πάρα πολύ λιστερά κομμάτια. Μας κούρασε, εντάξει, νορμάλ. Τρίτη γενική είμαστε, ούτε μπροστά μπορούμε να πάμε, ούτε πίσω. Καλή συνέχεια. Και φτάσαμε στον τερματισμό, στο λιμάνι του Ηρακλείου, γνωστός ο χώρος. Γεια σου κομμουνιστή Γιάννη. Γεια σου. Αυτός ο χαιρετισμός ήταν για μένα, ε. Επειδή έτσι πίστευε ο Κοστούρος. Αλλά κάποιος εκεί του είπε ότι έχει πέσει έξω, γι' αυτό μου έστειλε λαϊκό χαιρετισμό, τον οποίο τον ανταπέδωσα με φάξ. Τερματισμός λοιπόν για τους Θεριάκη Βλαχογένη. Να σημειωθεί λοιπόν ότι από τα συμφραζόμενα και από τα γραφόμενα και στην περίληψη της βιντεοκασέτας ο ΑΟΚ προτίθεται, αν όχι βέβαια σίγουρα, αν δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, να ζητήσει και πρωταθληματική ανάβαση για το 2000. Εμείς πιστεύουμε ότι αν υπάρχει και πρωταθληματική ανάβαση εκτός από τον αγώνα, ο οποίος του χρόνου πιθανόν να μην είναι αμοιβός, να είναι κανονικά στο ασφάλτινο καλεντάρι, τότε πραγματικά η λέσχη της Κρήτης θα παίξει ρυθμιστικό ρόλο στα πρωταθλήματα τόσο των ασφάλτων ραλί όσο και των αναβάσεων. Είδομεν. Τερματισμός για τους νικητές της Α κατηγορίας, τους Γιάννη Κατσανέβα και Νίκο Πετρόπουλο. Και κλασική φωτογραφία νικητών βέβαια. Τερματισμός και για το δίδυμα των Γκιόρκαν Σαμαρτζή, οι οποίοι κέρδισαν όπως είπαμε το 2000 Α και την F2. Και ελευθερίου εδώ με τον Αρβανίτη. Ενώ για όλα είχε προβλέψει ο ΑΟΚ, ακόμα και για τον χώρο, τον καλυμμένο χώρο εντός εισαγωγικών για τον οποίο θα έκαναν τις επιδείξεις περιστροφής τα πληρώματα. Και είναι ο Νίκος Χατζάκης εδώ, Παναγιώτης Πετρούτσος, Φαουβε Γκολφ, αλλά και ο Ξηδάκης. Τερματισμός. Και στα Ρένιος βέβαια, Ρενό Μεγκάν, μαζί με τον Χριστοδούλου.
αλλά και Μπαρασλής, Αποστόλης Μπαρασλής, Θοδωρής Γεωργιάδης, με το αυτοκίνητο της Ρίσλα, ένα Williams, το οποίο ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί. Ήδη ο Θόδωρος ο Γεωργιάδης πετάει για Θεσσαλονίκη, σαφώς.